Οργισμένος για την κατάσταση στην Ιδωμένη, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η Ιδωμένη αποτελεί και συνεχίζει δυστυχώς να αποτελεί μια ντροπή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και η αιτία της κατάστασης στην Ιδωμένη είναι οι μονομερείς αποφάσεις με τις οποίες έκλεισαν τα σύνορα και σταμάτησε η δυνατότητα αυτών των ανθρώπων που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή να περάσουν σε χώρες που επιθυμούν να πάνε. Παραδέχθηκε πως αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αλλάξει, γι' αυτό και η κυβέρνηση κάνει έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να πείσει όλους αυτούς τους ανθρώπους να μετακινηθούν σε δομές φιλοξενίας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι σε αυτόν τον αγώνα, εκτός από τις αντικειμενικές δυσκολίες, η κυβέρνηση βρίσκει απέναντί της και ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν την εντελώς αντίθετη δουλειά και προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν εκεί, αδιαφορώντας για το αν η παραμονή τους αυτή εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους, διότι φαίνεται πως έχουν στο μυαλό τους όχι να προσφέρουν αλλά να πάρουν κονδύλια. Ερωτηθείς για τα επεισόδια στην Ιδωμένη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι συνιστούν διπλή πρόκληση, διότι παρακινήθηκαν από ορισμένους αλληλέγγυους εθελοντές, εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι ξένοι ηθαγένειας και δεν διαμένουν σε ελληνικό έδαφος. Δεύτερη πρόκληση, όπως τόνισε, είναι η στάση των αρχών της αστυνομίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι οποίοι απέναντι σε ανθρώπους που προφανώς δεν κρατούσαν όπλα, επιτέθηκαν με χημικά, με δακρυγόνα και σφαίρες πλαστικές, και αυτό αποτελεί μια μεγάλη ντροπή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και για χώρες που θέλουν να γίνουν κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πολυμελής εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας έκαναν διαρρήξεις, κλοπές σε σπίτια στην Νοτιοανατολική Αττική και στην Κορινθία. Συνελήφθησαν όλοι λοιπόν μέλη της ομάδας ηλικίας από 22 έως 42 ετών, κατά τη στιγμή που προσπαθούσαν να διαρρήξουν μονοκατοικίες στην περιοχή. Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των κατηγορουμένων, καθώς και στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, γυαλιών ηλίου, ηλεκτρικών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, διαρρηκτικών εργαλείων, μία καραμπίνα, 20 φυσίκια και το χρηματικό ποσό των 1.370 ευρώ.